massive thanks to every single person today who had the guts to defy their party political leaders, to defy the establishment, to defy the elites, and to defy the big boys. I can't imagine there's ever been a campaign. Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κάθε ψηφοφόρο ξεχωριστά που είχαν τα κότσια να αψηφίσουν τους πολιτικούς ηγέτες, να αψηφίσουν τις ελίτ και τα αφεντικά. Δεν μπορούσα να φανταστώ καλύτερη εκστρατεία και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα τέτοιες απειλές να αντιμετωπίσω. Ήταν μια μεγάλη εκστρατεία, πρέπει να πω. Στη δική μου περίπτωση 25 χρόνια μου πήρε αυτή η εκστρατεία. Και ό,τι και να γίνει απόψε, όποιος και να κερδίσει αυτή τη μάχη, εγώ είμαι πεπισμένος για κάτι. Κερδίζουμε τον πόλεμο. Ο ευρωσκεπτικισμός θεωρεί το ότι ήταν κάτι αστείο σε σχέση με τον Πρωθυπουργό. Αλλά σήμερα φαίνεται ότι είμαστε λίγο πάνω από το 50% ή λίγο κάτω από το 50%, αλλά η χώρα θέλει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ σας υπόσχομαι το εξής. Εάν η χώρα ψηφίσει το να φύγουμε, η κυβέρνηση θα σεβαστεί το λαό. Εάν όχι, τότε μπορούμε να συνεχίσουμε τη δική μας προσπάθεια. Αύριο, λοιπόν, είναι μια νέα μέρα και θα δούμε τις νέες μας πρωτοβουλίες. Την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν, λοιπόν, οι συζητήσεις για την Τουρκία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αργότερα έχουμε τη δεύτερη αξιολόγηση για την Ελλάδα. Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ δύσκολη αυτή η εκστρατεία και ο λόγος για τον οποίο εγώ ετέθη στο επίκεντρο των επικρίσεων ήταν ότι ποτέ άλλοτε κανένας δεν είχε αντισταθεί τόσο στο σύστημα. Γιατί λοιπόν ο Πρωθυπουργός δεν έρχεται να δει τι έχει κάνει στις ζωές μας, πώς άλλαξε τις δικές μας κοινότητες, τι έχει κάνει στις προοπτικές των παιδιών μας, στις δουλειές για τα παιδιά μας ή στα σπίτια μας. Και εγώ νομίζω ότι ακόμη και αν παραμείνουμε στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι απειλές δεν θα φύγουν. Το γονίδιο του ευρωσκεπτικισμού υπάρχει και δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Η μεγαλύτερη αλλαγή από αυτό το δημοψήφισμα δεν είναι τι θα συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βλέπουμε στη Δανία, στην Ολλανδία, ακόμη και στην Ιταλία το τι ακριβώς συμβαίνει. Περίπου το 50% του πληθυσμού εκεί θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θέλω να πω ότι εύχομαι η διέστησή μου να είναι λάθος. Δεν λέω ότι έχουμε χάσει, απλώς λέω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο αποτέλεσμα. Ελπίζω να διαψευστώ, ελπίζω να κερδίσουμε στο τέλος, αλλά όπως και να έχει, είτε είμαι λάθος είτε ορθός, εάν παραμείνουμε σε αυτή την ένωση, τότε είμαστε καταδικασμένοι και αυτή η ένωση είναι ούτως ή άλλως καταδικασμένη να αποτύχει. Εάν παραμείνουμε, τότε δεν θα φταίμε εμείς, αλλά κάποιοι άλλοι για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εκστρατεία μας ήταν επιτυχημένη. Πριν από ένα έτος, αν μας έλεγαν ότι θα ήμασταν τόσο κοντά, τότε κανένας δεν θα το πίστευε. Εμείς είμαστε πάρα πολύ κοντά και τους έχουμε κάνει να φοβηθούν. Συμπεριφέρονται με απέσιο τρόπο, αλλά απόψε, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δεν μιλούμε για διχασμό, αλλά μιλάμε για έναν εορτασμό. Έναν εορτασμό για το νέο τοπίο στη βρετανική πολιτική. Το τοπίο έχει αλλάξει και το τοπίο έχει αλλάξει μια και καλή. Ακόμη και αν χάσουμε τη μάχη απόψε, θα κερδίσουμε στο τέλος τον πόλεμο. Θα επιστρέψουμε τη χώρα μας στα χέρια των πολιτών της. Θα κερδίσουμε την εξαρτησία μας και τα σύνορά μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν.